Σήμερα αναμένεται η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ιταλίας για την ποινή του Φραντσέσκο Σκετίνο, του πρώην καπετάνιου του Κώστα Κονκόρντια, το οποίο ναυάγησε οδηγώντας στο θάνατο 32 άτομα. Ο καπετάνιος του κουρασγερόπλοιου έχει καταδικαστεί σε 16 χρόνια κάθριξης για το ρόλο του στο ναυάγιο του πλοίου και η ποινή του επιβεβαιώθηκε στις 31 Μαΐου του 2016. Το δικαστήριο τον βρήκε ένοχο για ανθρωποκτονία, πρόκληση ναυαγίου και εγκατάλειψη πλοίου. Στο ανώτο δικαστήριο δεν έχει προσφυγεί μόνο ο Σκετίνο για μείωση της ποινής του, αλλά και η εισαγγελία, θεωρώντας ότι η ποινή που του επιβλήθηκε είναι πολύ ελαφριά. Καθώς ο Σκετίνο εγκατέλειψε το πλοίο ενώ δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία εκένωσης και υπήρχαν ακόμα επιβάτες σε κατάσταση πανικού, σύμφωνα με τις μαρτυρίες. Ο εισαγγελέας έχει δηλώσει ότι δεν πρέπει να τον αναγνωριστεί οποιοδήποτε ελαφρυντικό γιατί είχε πλήρη συνείδηση των πράξεών του. Το ανώτατο δικαστήριο της Ιταλίας είναι ο ανώτατος βαθμός δικαιοσύνης και έτσι ο Σκετίνο δεν έχει δικαίωμα άλλης έφεσης.